Πληθαίνουν οι φωνέ στι ΗΠΑ που αντιδρούν στην πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν να ζητήσει επίσημα από το Κογκρέσο την έγκριση τη πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία. Η πρωτοβουλία Biden έχει προκαλέσει σφοδρέ αντιδράσει μεταξύ κορυφαίων Αμερικανών νομοθετών, ενώ ο γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντε, ο οποίο έχει σταθεί από την πρώτη στιγμή ενάντια σε μια πιθανή πώληση μαχητικών στην Άγκυρα, διαμήνυσε για ακόμη μια φορά ότι σκοπεύει να ασκήσει βέτο. Γκά Μπιλιράκη και Κρυ Πάπα έχουν εκφράσει ήδη έντονα την αντίθεσή του, ενώ στη λίστα προσθέθηκε και η βουλευτή Νικόλ Μαλιωτάκη. Σε πρόσφατο τη tweet ανήρτησε μια φωτογραφία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραήμ Ραίσι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφέροντα χαρακτηριστικά αυτή η φωτογραφία του Ερντογάν με τον Ραίσι του Ιράν και τον Ρώσο Πούτιν είναι μόνο ένα λόγο για τον οποίο το Κογκρέσο πρέπει να απορρίψει μια τέτοια πώληση. Υπενθυμίζεται ότι η πώληση στην Τουρκία, την οποία η κυβέρνηση Biden εξετάζει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Περιλαμβάνει 40 νέα μαχητικά και κίτ για την επισκευή 79 αεροσκαφών του υπάρχοντος στόλου F-16 της Τουρκίας, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal. Η αίτηση για την έγκριση από το Κογκρέσο πιθανότατα να συμπέσει χρονικά με την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μευλού Τσαβούσοβλου στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, το εξοπλιστικό πακέτο στην Τουρκία θα περιλαμβάνει επίσης πάνω από 900 πυράβλους αέρος-αέρος και 800 βόμβες. Η έγκριση του Κογκρέσου, ωστόσο, όπως αναφέρεται σε προχθεσινό άρθρο της Wall Street Journal, συναρτάται από την τουρκική συνένεση στην ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, τρία είναι τα πρόσωπα που με το βέτο τους μπορούν να βάλουν φρένο ή να θέσουν προϋποθέσεις για την πώληση F-16 στην Άγκυρα. Πρώτο, ο γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντε, ο οποίο για ακόμα μία φορά είπε ότι σκοπεύει να σκίσει βέτο, καθώ είναι ένα δικαίωμα που διαθέτει ω πρόεδρο τη Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων τη Γερουσία. Επίση, στην παρούσα φάση, δικαίωμα βέτο διατηρεί και ο επικεφαλή τη μειοψηφία στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, Jim Rees, αλλά και ο νέο πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη Βουλή, Μάικλ McColl. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.